Με ποσοστό 28,53% που αποτελεί το μεγαλύτερο στην Κρήτη, κατέκτησε την πρώτη θέση στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύνη η Νέα Δημοκρατία στη μάχη των Ευρωεκλογών. Σημειώνοντα, ωστόσο, μείωση συγκριτικά με το 2019. Είμαστε ευχαριστημένοι, διότι η Νέα Δημοκρατία κατέκτησε το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την περιφέρεια Κρήτη. Και από τι άλλε τρει δηλαδή, περιφερειακέ ενότητε, και όσον αφορά αυτό. Μα γεμίζει μια χαρά και μια αισιοδοξία το τελικό αποτέλεσμα. Προφανώ δεν είμαι δυσαρεστημένο επειδή είναι η Δημοκρατία κέρδισε με 13,5 μονάδε διαφορά. Να το πούμε αυτό το πράγμα. Ε, κράτησε δυνάμει και σε σχέση με τι προηγούμενε ευρωεκλογέ και σε σχέση με τι προηγούμενε εθνικέ. Εκλογές. Το Πασόκ κίνημα αλλαγή ήρθε δεύτερο στον νομό με ποσοστό 25,04%. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ακολουθεί με 12,91%. Τέταρτο κόμμα Ελληνική Λύση με 5,53%. Και ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο με 5,35% και η Νίκη με 3,78%. Αξίζει να σημειωθεί ότι από του πέντε Δήμου του Ρεθύμνου, οι τέσσερι έδωσαν πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Με το Δήμο Μιλοποτάμου να ανεβάζει το Πασόκ στην κορυφή με ποσοστό 34,70%. Το Πασόκ είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει εμφανή άνοδο σε σχέση με τι βουλευτικέ εκλογέ. Μιλήσαμε πολιτικά, καταθέσαμε τι θέσει και τι προτάσει μα. Αναδείξαμε και εστιάσαμε στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών χωρί λαϊκισμού. Δεν σταματάμε. Ευεπιστούμε ότι στι επόμενε εθνικέ εκλογέ το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση και θα αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Αυτό είναι η εντολή προ τον ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσει στην, στην διαδικασία αυτή. Ο κόσμο έδειξε ότι δεν εμπιστεύεται πλέον την κυβέρνηση, δεν εμπιστεύεται την κυβερνητική επιλογή ε, πολιτική. Αναζητά μια εναλλακτική είναι δικό μας χρέος αυτό να το, να το κάνουμε πράξιο. Συνεχίζεται μια ανωδική πορεία του κόμματος και από τις βουλευτικές εκλογές του 2023 και πολύ περισσότερο από τις ευρωεκλογές του 2019. εκφράζεται και στην κάλπη ένα ρεύμα αφισβήτηση τη κυρίαρχη πολιτική που υλοποιεί η κυβέρνηση τη Δημοκρατία. Μεγάλη πρωταγωνίστρια τη εκλογική αναμέτρηση η Αποχή, αγγίζοντα στο ρέθυμνο το ποσοστό ρεκόρ του 53,3%, με του πολίτε να στέλνουν ηχηρό μήνυμα. Η μικρότερη ωστόσο αποχή σε επίπεδο Δήμων Κρήτη είναι στα ανώγια με ποσοστό 46,3%. Δεν έχουν ελπίδα και θα πρέπει να του τη δώσουμε. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Αυτό θα πρέπει το κάθε κόμμα δημοκρατικό να το σκεφτεί και όλοι μαζί και να δώσουμε απάντηση. Τελικά ο μεγάλος ηγητής των ευρωεκλογών ήταν η ότι αυτό συνεπάζεται για την απαξίωση της πολιτικής.